Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται παράλληλα οι έλεγχοι σε παραλαιακέ επιχειρήσει τη χώρα που έχουν παρανόμω καταλάβει μέρο του Αγιαλού. Τα στοιχεία έχει ο Κωνσταντίνο Νταυλό. Έχουν βεβαιωθεί και παραβάσει. Είχαμε δει το κίνημα τη Ξαπλώστρα. Έχουμε λοιπόν και νέε παραβάσει οι οποίε προστίθενται στι προηγούμενε. Πάμε να δούμε λοιπόν καταρχά για το τμήμα, από, για το ημερολογιακό κομμάτι από 12 έω 25 Αυγούστου 1225. Νέα έλεγχη σε 41 περιφερειακέ ενότητε. Έχουμε λοιπόν 340 νέε παραβάσει. Έρχονται λοιπόν αυτά και προστίθενται στο συνολικό διάστημα που γίνονται έλεγχοι. Έχουμε φτάσει δηλαδή κοντά του 3.500 ελέγχου και πάνω από 1.000 παραβάσει σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ε, ε, ελέγχθηκαν λοιπόν Στην Άξο είχαμε ναι με λιγότερες παραβάσεις από ό,τι θα δούμε στις υπόλοιπες περιοχές 71, αλλά εδώ είχαμε 11 συλλήψεις διότι φαίνεται ότι υπήρξαν επαναλήψεις και ο εκεί η Σαγγελέας αποφάσισε ότι εφόσον επαναλαμβάνονται οι παρατυπίες θα πρέπει να προχωρήσει σε συλλήψεις. Είχαμε επίσης 168 ελέγχους στην Πιερία και 123 στην Κρήτη. Και παράλληλα τώρα την Πέμπτη εκπνέει η Προθεσμία Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων. Έχει πληροφορίε για το ποιε θα είναι οι ποινές που θα επιβληθούν σε όσους βέβαια είναι εκπρόθεσμοι. Λοιπόν, ε, για όποιον φτάσει πια, να προσπεράσει την 31η Αυγούστου. Στι 3 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 250.000 οι αλφαφημοί που δεν έχουν καταθέσει τη δήλωση. Εάν καταθέσουν μια δήλωση και ο φόρο προκύπτει είναι ή πιστοτικό ή μηδενικό ή φτάνει τέλο πάντων στα 100 ευρώ, τότε δεν θα έχουν κάποιο πρόστιμο. Αν ξεπερνάει τα 100 ευρώ, τότε για τα φυσικά πρόσωπα το πρόστιμο είναι όπω βλέπουμε εδώ 100 ευρώ. Για επιχειρηματίε που έχουν απλογραφικά βιβλία 250 ευρώ και για διπλογραφικά βιβλία 500 ευρώ. Πάμε λοιπόν τώρα επίσης να δούμε τι άλλο μπορεί να υποβάλλουν να υποβάλει ένας φορολογούμενος χωρίς πρόστιμο αναλόγως τι συμβαίνει στην οικονομική του αν θέλει ιστορία έως 31 Δεκεμβρίου αν κάποιος πάρει αναδρομικά ποσά μισθών μπορεί να κάνει μια συμπληρωματική δήλωση ή συντάξεων αν κάνει μια συμπληρωματική δήλωση χωρίς κανένα πρόστιμο επίσης μπορούν να δηλωθούν εισοδήματα που κληρονόμησε κάποιο και επίσης μπορούν όσοι κάνουν αλλαγή κατοικία στο εξωτερικό να κάνουν συμπληρωματικέ δηλώσει πάντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα Δαβλέ.